Έχετε δει. Αλλά χάτε, καλώ ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Και σήμερα, όπω έχετε δει από τον τίτλο, θα κάνουμε ένα καραντι vlog. Το ζητήσατε, το έχετε. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν και εμένα πάρα πολύ. Και βλέπω και στο κοινό μου αρέσουν πάρα πολύ τα vlog αυτά. Και εννοείται ότι θα κάνουμε και άλλα πολλά. Εννοείται ότι πρέπει να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και να με ακολουθήσετε στο Instagram για να συμμετέχετε σε σειρά Plot Twist. Επίσης, δεν σας ανάφερα τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα βάλουμε το challenge. Θα τρώω κίτρινα φαγητά για μία μέρα. Εξού και ότι φοράω κίτρινα και επειδή είναι το αγαπημένο μου χρώμα, κάπως αυτά τα challenge έχουν πεθάνει. Αλλά εγώ θα τα ξαναπάω να φέρω πάλι πίσω γιατί μ' αρέσουν. Και επειδή τότε δεν ήμουν YouTuber και δεν τα είχα κάνει, θέλω επίσης να τα δοκιμάσω. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Είναι ακόμα πρωί. Δεν έχω πιει καφέ, δεν έχω φάει τίποτα. Ας πέσει το intro και ας πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το challenge. Λοιπόν, για πρωινό σκέφτηκα να φάω αυτήν εδώ την ωραία μαρμελάδα που έχω, που είναι έτσι κίτρινη και ταιριάζει πάρα πολύ με την μπλούζα μου, σε φετούλες με ψωμάκι. Για να φάω αυτά για πρωινό. Και κιόλας να σας πω ότι θα φάω σήμερα νηστίσιμα φαγητά. Γιατί έχει μπει με η σειρακοστή, μεγάλη χάρη μας. Και εγώ έχω ξεκινήσει λίγο να τρώω σαρακοστιανά, να τρώω διάφορα τέτοια πράγματα. Γενικά δεν είμαι φαν αυτών, αλλά θα το κάνω. Το πρώτο κίτρινο φαγητό μου είναι έτοιμο. Πάμε κατευθείαν να το φάμε. Μπορεί να φαίνεται λίγο πορτοκαλί, αλλά επειδή είναι και σκούρο ο φωτισμό, δεν έχω βάλει ακόμα φώτα. Λοιπόν, εγώ εδώ τελειώνω το πρωινό μου και θα σας μιλήσω πάλι με το snack. Βασικά, το δεκαρθιανό, για να μιλάμε σωστά. 1 hour later. Λοιπόν, έφαγα για δεκαρθιανό μία μπανάνα και τώρα επειδή στο TikTok έχουμε φτάσει 1000, έχω ξεκινήσει εκεί πέρα λαϊβάκια με διάφορα παιχνιδάκια, οπότε θα σας τραβήξω και εκεί πάλι βίντεο που θα κάνουμε live. Οπότε, άμα θέλετε κι εσείς, ελάτε και στο TikTok να κάνουμε μαζί παρέα live και να σας ανεβάσω σε followers. Πείτε όλοι γεια στο vlog. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες ένα γεια κιόλας στο vlog να σε δείξω. Λοιπόν, πλησιάζει η ώρα του μεσημεριανού και για μεσημεριανό θα φάω πίτσα νηστίσιμη. Ναι, καλά ακούσατε. Η οποία έχει το τυράκι το ευλογημένο και έτσι θα λιώσει και θα την βαφτίσουμε κίτρινη. Και σε έχει και άλλα χρώματα, δεν πειράζει. Λοιπόν, την έχω ήδη βάλει, έχω βάλει και λαδάκι. Τόσο κίτρινη όσο φαίνεται εδώ. Για να είμαστε και μέσα στο challenge γι' αυτό. Δεν μου βγαίνει και πάρα πολύ κίτρινη και αρχίζω και αγχώνομαι. Λέτε, θα γίνει κίτρινη. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Τι είναι το ακεμπή? Έχω και την τόκεμπη εδώ παρέα. Τι? Δες γεια στα παιδιά. Και κατακίτρινη. Πολύ νόστιμη. Much later. Λοιπόν, παιδιά, έφαγα την πίτσα και έχω να πω ότι είναι πιο ωραία από αυτή με το ζαμπόν και το μπέικον. Ήταν πιο ελαφριά και πιο νόστιμη. Αυτό έχω να πω εγώ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Webex και εγώ συνήθω αυτή την ώρα φτιάχνω ένα τσάι. Το ξέρετε όλοι βασικά. Αυτό είναι το κόκκινο που σας δείχνω συνέχεια. Οπότε εγώ τώρα δεν μπορώ να φτιάξω αυτό. Και τι έφτιαξα? Λεμονάδα. Είναι σπιτική λεμονάδα. Όσοι θέλετε να τη φτιάξετε, θα πάρετε 3 λεμόνια, θα τα στύψετε, θα τα σουρώσετε
θα τα βάλετε σε ένα ποτηράκι διαφορετικό, θα ζεστάνετε νερό στο βραστήρα σας, θα ρίξετε 3 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη και θα ανακατέψετε με το μυθράκι αυτό που φτιάχνει το φραπέ, ξέρετε. 1 hour later. Λοιπόν, τελείωσα το μάθημα και τώρα έχω λίγο ψιλοπεινάσει και δεν θα πάω ακόμα βραδινό. Θα πάω πατατάκια, τα οποία είναι παρεπιπτόντως και αυτά κίτρινα. Οπότε εγώ θα φάω πατατάκια, ξεκινήσω μοντάζ για να κάνω βίντεο που θα ανέβει αύριο. Γιατί πραγματικά δεν το έχω αγγίξει καθόλου. Much later. Λοιπόν, παιδιά μου, τελείωσα το μοντάζ, τα έχω τελειώσει όλα και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φάω και βραδινό κιόλας για σήμερα, οπότε θα φτιάξω ένα τοστάκι με τυράκι ευλογημένο για να φάω για βράδυ, για να μας πέσει έτσι ελαφρύ, μην βαρύς το μαχιάσουμε. Και έτσι θα κλείσει σήμερα η μέρα μου, τρώγοντας κίτρινα φαγητά. Έτοιμο και το βραδινό μου. Είναι ψωμάκι του τοστ φρυγαντισμένο με τυράκι ευλογημένο. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ήδη είναι τώρα αρκετά αργά και εγώ θα κλείσω εδώ τη μέρα μου, πιστεύω να σας άρεσε. Γι' αυτό το καραντι vlog, να το βρήκατε έτσι ενδιαφέρον, τι μπορείτε και εσείς να τρώτε στην εστία, να πάρετε μερικές ιδέες από εμένα. Αυτά, φιλάκια πολλά και να τα ξαναλέμε σε άλλο ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά και γεια σας!